Συνδιοργανώνουμε σήμερα στο Ηράκλειο της Κρήτης μαζί με τη CRPM δύο ενδιαφέρουσες ημερίδες. Η μία αφορά τις μεταφορές με έμφαση στην ενέργεια και στα λιμάνια και η δεύτερη μερίδα την Τετάρτη αφορά το υδρογόνο και συγκεκριμένα εφαρμογές υδρογόνου σε όλη την Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, να παραδειγματιστούμε και να εφαρμόσουμε τα καλύτερα για τον τόπο μας. Νομίζω ότι το σημερινό σεμινάριο εκδήλωση που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Κρήτης και το CPMR έρχεται να ενώσει δύο πολύ σημαντικές έννοιες. Πέρα από το περιφερειακό ενδιαφέρον και την ατζέντα που έχει για την Κρήτη, το σημαντικό είναι να ενώσουμε δύο λέξεις, την έννοια της περιφερειακής συνοχής και την πράσινη μετάβαση. Δύο έννοιες που δεν είναι εύκολα συνδεδεμένες. Έχουμε μία πρόκληση για την απανθρακοποίηση και την πράσινη μετάβαση, που όμως ακόμη για την κοινωνία είναι έννοιες δύσκολες και δυσνόητες, αλλά έρχονται να επηρεάσουν πολύ σημαντικά το δίκτυο μεταφορών. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ήδη ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με το CPMR και τον κύριο Αλεξάκη, φυσικά, που είναι αντιπρόεδρος για τα θέματα αυτά, αλλά και με τον Σταύρο τον Αντανοτάκη, τον Περιφερειάρχη, διαμορφώνουμε μια ευρωπαϊκή πολιτική που έρχεται να δεσμεύσει χρηματοδοτήσεις για τα λιμάνια αλλά και για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε, πώς τα λιμάνια πλέον από μια εποχή που απλώς συνέδεαν δύο σημεία για τις μεταφορές, πλέον αποτελούν και ενεργειακούς κόμβους. Αυτό είναι μια πρόκληση και για την Κρήτη. Ήδη επενδύονται πάρα πολλά χρήματα από πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης με πρωτοβουλία του Υπουργείου στις λιμενικές υποδομές. Όμως, αυτό που πρέπει να δούμε και αυτό που εξετάζει η εκδήλωση σήμερα και η συζήτηση είναι αυτό το οποίο έρχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την πρόκληση αυτή για περισσότερους πόρους, πιο στοχευμένους, για να κάνουμε πράσινα τα λιμάνια. Πολύ σημαντικό για το Ηράκλειο συγκεκριμένα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο λιμάνι του Ηρακλείου, που έχει ήδη διαμορφώσει την πρώτη σε εθνικό επίπεδο πράσινη ατζέντα. Με τον Μινά τον Παπαδάκη στο τιμόνι, τα προηγούμενα χρόνια καταφέραμε να διαμορφώσουμε καινοτομίες που πλέον είναι παράδειγμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πρόκληση, φυσικά, στη νέα εποχή του λιμανιού, να δούμε οι παρεμβάσεις αυτές στο πρασίνισμα του λιμανιού να έχουν και ένα θετικό αντίκτυπο για την πόλη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό η πόλη του Ηρακλείου, όπως και το λιμάνι, να αποτελέσουν έναν στενό κρίκο για την ανάπτυξη της πόλης και της περιφέρειας. Αυτό είναι και το αντικείμενο της συζήτησης, πώς μπορούν τα ευρωπαϊκά περιφερειακά λιμάνια να έχουν ένα ρόλο λίγο πιο στοχευμένο και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά κυρίως στις επενδύσεις που είναι χρήσιμες και τις χρειαζόμαστε όχι μόνο για την πράσινη μετάβαση, αλλά είναι υποδομές έντασης κεφαλαίου, η διάβρωση των ακτών, πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τα ζούμε στο λιμενικό σύστημα, ειδικά της Κρήτης. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε όλο αυτό που συζητάμε για την ενεργειακή μετάβαση είναι το προσωπικό, οι άνθρωποι. Υπάρχουν διαδικασίες, είναι αρκετά πολύπλοκες και είναι ανάγκη λοιπόν να δημιουργήσουμε ανθρώπους κατάλληλους, όχι μόνο στο πανεπιστήμιο, αλλά και τεχνικά, αυτό που λέμε blue collar, να τους δώσουμε καινούργια επαγγελματικά δικαιώματα και δεξιότητες ώστε να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μια δραστηριότητα εμείς που τη συντονίζουμε πανευρωπαϊκά που λέγεται Blue Ports. Πιστοποιούμε το προσωπικό των λιμανιών ώστε να αποκτήσει τα καινούργια skills. Πιστοποιούνται κατά ISO 17024. Αυτό πιστεύω πως είναι πολύ χρήσιμο, διότι τη στιγμή μόνο με οδηγίες και μόνο με πολιτικές δεν είναι αρκετό. Πρέπει να πάμε στην πράσινη μετάβαση αξιοποιώντας και τους ανθρώπους. Σε αυτό το διήμερο συζητάμε την ανθεκτικότητα και τις μεταφορές, την ανθεκτικότητα των λιμανιών και τις μεταφορές στο πλαίσιο της μετάβασης, ενεργειακής μετάβασης και υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής που είναι για μας είναι εδώ. Άρα πρέπει να εξετάσουμε την ανθεκτικότητα των λιμανιών για να έχουμε ασφαλείς μεταφορές και την προοπτική ανάπτυξη που προσφέρουν οι μεταφορές με την καινούρια κατάσταση, με τι καύσιμο, για παράδειγμα, θα κινούνται τα σκάφη. Στην αυριανή μέρα θα συζητήσουμε για το υδρογόνο, που είναι ένα από τα ενδυνάμει καύσιμα, καθαρό καύσιμο, ακριβό καύσιμο, ενδεχομένως και δύσκολο στη διαχείριση, αλλά η παγκόσμια κοινότητα αρχίζει και ασχολείται πολύ σοβαρά με τα καθαρά καύσιμα που θα μας πάνε στην ενεργειακή μετάβαση, έτσι ώστε το 2050 να έχουμε την πλήρη απανθρακοποίηση όπως επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της προσπάθειας που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, η Περιφέρεια Κρήτης είναι εδώ και ασχολείται και με το ένα κομμάτι των μεταφορών αλλά και με την ενεργειακή μετάβαση, με το καινούριο
τα καινούργια δεδομένα που πρέπει να εξεταστούν για τα επόμενα χρόνια. Όχι πολλά, σύντομα πρέπει να βρεθεί λύση.